Νομίζω ότι αν και είμαστε μόλις 2,5 χρόνια βουλευτές, ούτε καν 2,5, ο Αστέρης έχει καταγράψει, πρόεδρε, περισσότερες ώρες παρουσίαση εντός του κοινοβουλίου από όλους τους βουλευτές μαζί της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ. Είναι εντυπωσιακό ρεκόρ. Λοιπόν, εμείς ξέραμε πάρα πολύ καλά τι συνέβαινε. Είχαμε προσπαθήσει να προειδοποιήσουμε τον κύριο Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία, όπως καταλάβατε από την αρχή, ότι το Πασόκ προχωράει σε μία μείζωνα πρωτοβουλία, η οποία, κυρίες και κύριοι, δεν θέλω κανείς από εσάς, φεύγοντας από εδώ, να έχει την παραμικρή αμφιβολία το ποια είναι τα κίνητρά της. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει και ένας διαγωνισμός δίθεν του αυτοανθρωπισμού. Δηλαδή, αυτοί είναι οι ανθρωπιστές και εμείς δεν είμαστε. Δηλαδή, εμείς που θέλουμε να παραμείνει η Ελλάδα ελληνική, είμαστε μισάνθρωποι κακοί, και αυτοί που θέλουν σε λίγο να γίνει δεύτερη γλώσσα επίσημη της χώρας, τα παστούν, είναι η γλώσσα του Πακιστάν, είναι οι φιλάνθρωποι. Αυτό περίπου μας λένε. Δεν είναι όμως τα κίνητρά τους, σας διαβεβαιώ, η αγάπη για τα παστούν. Δεν είναι αυτό το κίνητρό τους. Το κίνητρό τους και ο λόγος που βιάζονται τόσο πολύ, πέραν της γενικής φιλοσοφίας της νέας τάξης πραγμάτων που ούτως ή άλλως την έχουν, είναι οι εκλογές του Οκτωβρίου, πρόεδρε. Το Πασό καλώς γνωρίζει ότι όταν ο ελληνικός λαός περάσει πρώτη αρχική προσδοκία που ήδη περνάει και καταλάβει ότι όλες οι υποσχέσεις που έδινε ο κ. Παπανδρέου προεκλογικά ήταν φούμαρα και όταν θα αναγκαστεί να λάβει τα οικονομικά μέτρα που επιβάλλουν οι Βρυξέλλες για να μπει μια τάξη στη χώρα, θα έχει τεράστια διαρροή ψήφων στις εκλογές του Οκτωβρίου. Και τι θέλει να κάνει το ΠΑΣΟΚ, που είναι ένα οργανωμένο και δομημένο σύστημα εξουσίας, να αντικαταστήσει τις ψήφους αυτές των Ελλήνων με τις ψήφους των αλλοδαπών ψηφοφόρων. Γι' αυτό βιάζεται. Για μικροκομματικούς λόγους βιάζεται. Και εμείς κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου στη Νέα Δημοκρατία από την αρχή. Και δείτε τώρα ποια είναι η προσφορά του λαού στην πατρίδα. Η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε, θυμίζω, τη συνέντευξη στο Βήμα με τους δύο υποψηφίους τότε προέδρους της, τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Παγκογιάννη, στο ερώτημα του Βήματος αν είναι υπέρ της χορήγησης αγενείας στα παιδιά των μεταναστών, να λένε και οι δύο ναι. Στη Βουλή των Ελλήνων, στη συζήτηση του προϋπολογισμού, όταν ο πρόεδρος του λαός προκάλεσε τον κύριο Σαμαρά να δεχθεί την πρόταση του υποψηφίσματος και να καταψηφίσει τον νόμο, ο κύριος Σαμαράς σηκώθηκε και αφού μας έψαξε γιατί είπαμε στη Βουλή τον όρο λαθρομετανάστες, πρόεδρε, είπε δεν πρέπει να λέμε τον όρο λαθρομετανάστες, γιατί υπάρχουν, λέει, και οι νόμιμοι μετανάστες που κερδίζουν με τίμιο υδρότα και αίμα το ψωμί τους και εν πάση περιπτώσει εμείς με αυτούς είμαστε υπέρ και θα τους αγκαλιάσουμε. 23 Δεκεμβρίου. Όσο όμως ο λαϊκός ορθόδοξος εγγαρμός ξεδίπλωνα την τακτική του, ανέβαζε τον πύχη και κυρίως, και εδώ θα το πω αυτό, υιοθετούσε το αίτημα περί δημοψηφίσματος που όπως αποδεικνύουν και όλες οι σχετικές δημοσκοπήσεις είναι ένα αίτημα πάνδημο, στη μικρότερη μέχρι σήμερα δημοσιευτήσα δημοσκόπηση είναι στο 60%, στη μεγαλύτερη στο 85% το αίτημα περί δημοψηφίσματος. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία αμφιβολία, από όποια σκοπιά και αν το δει κανείς, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών απαιτεί δημοψήφισμα για την έγκριση αυτού του νόμου. Όταν λοιπόν το κατάλαβαν στη Νέα Δημοκρατία, μετέβαλαν άποψη. Είναι καλοδεχούμενη η αλλαγή. Το ξεκαθαρίζω. Γιατί για μας πάνω απ' όλα η πατρίδα είναι καλοδεχούμενη η αλλαγή. Αλλά εγώ σας θέτω ένα ερώτημα. Αν δεν υπήρχε ο Γιώργος Καρατζαφέρης, και αν δεν ισχύει αυτή η πολιτική πίεση, και αν δεν ήμασταν εμείς στη Βουλή να λέμε αυτά που λέμε, θα είχε υπάρξει αυτή η μεταβολή της τάσεως Νέας Δημοκρατίας με το χέρι στην καρδιά? Όχι. Δίνετε την απάντηση μόνοι σας. Άρα ήδη η παρουσία του λαού στο πολιτικό σύστημα έγραψε ιστορία. Γιατί ενώ πήγαιναν να παρουσιάσουν αυτό το νομοσχέδιο ως μια κοινή απόφαση του πολιτικού συστήματος στην οποία κανείς δεν διαφωνεί, και άντε στη χειρότερη περίπτωση να διαφωνούν οι κάποιοι ακραίοι, τώρα όχι μόνο ο κύριος Σαμαράς, πρόεδρε, αλλά και η κυρία Μπακογιάννη χθες έψαξε τον νόμο. Δηλαδή, ολόκληρη η Νέα Δημοκρατία που νομοθετούσε αυτά που σας είπα προηγουμένως ως κυβέρνηση, μετέβαλε τώρα άποψη ακριβώς διότι αντιλαμβάνεται τη μεγάλη πολιτική πίεση που ασκεί ο λαϊκός ορθόδοξος αγιαρμός. Αυτή, κυρίες και κύριοι,
είναι ήδη μια μεγάλη προσφορά προς την πατρίδα. Εάν δεν ήμασταν μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα επιτύχουμε. Μπορούμε και τα κάνουμε γιατί εσείς μας στηρίξατε, εσείς μας ψηφίσατε και εσείς μας επιτεθήκατε. Τι μέλη γενέστε τώρα. Πάμε λίγο στο διατάφτα. Ωραία, η Νέα Δημοκρατία μετέβαλε άποψη. Φτάνει αυτό. Είναι αρκετή αυτή η αλλαγή της απόψεως για να σώσουμε την Ελλάδα από αυτό που έρχεται. Απερίφραστα, όχι. Δεν είναι αρκετή. Πρώτον, χρειάζεται όλοι εμείς, χρειάζεται όλοι εσείς να διαθέσετε λίγο από τον πολύτιμό σας χρόνο, όχι μόνο για να υπογράψετε οι ίδιοι σχετικές φόρμες συλλογής υπογραφών, αλλά να πείσετε όσους περισσότερους μπορείτε από το οικείο σας περιβάλλον να υπογράψουν και αυτοί. Ακούω το επιχείρημα. Μα και ο μακαριστός Χριστόδουλος μάζεσε υπογραφές και δεν έγινε τίποτα. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να σας πω ορισμένες σκέψεις με αυτές, να ολοκληρώσω την ομιλία μου για να μην σας κουράσω και να καταλάβετε πού ακριβώς βρίσκεται η ειδοποιώς διαφορά και ποια είναι η μεγάλη διακύβευση που έχουμε εδώ μπροστά μας. Πρώτα απ' όλα ο μακαριστός που έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ήταν η Εκκλησία της Ελλάδος και όχι κόμμα. Και αυτό δεν έγινε μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Έγινε μια εξωκοινοβουλευτική διαδικασία και αυτό έγινε τότε, και εδώ θέλω λίγο να σταθούμε, μετά την τότε επανεκλογή του Κωστή Στεφανόπουλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Δηλαδή, δεν υπήρχε τότε το μέσον να πέσει η κυβέρνηση Σιμίτη στην περίπτωση που δεν δεχόταν τη λαϊκή πίεση για δημοψήφισμα. Αυτή είναι η μεγάλη ειδοποιώς διαφορά. Ας σκεφτούμε λίγο όλοι μας, με τη φαντασία μας, αλλά μπαίνουμε σε μια μηχανή του χρόνου και να πηγαίνουμε πίσω. Τότε που είχε ολοκληρωθεί η συλλογή υπογραφών από την Εκκλησία μας. Όπου πήγε ο μακαριστός Στόδουλος, στον τότε πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Κωστή Στεφανόπουλο, και του παρέδιδε τις υπογραφές των νέων πολιτών. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δεν ήταν νεοεκλεγής ο Κωστής Στεφανόπουλος, αλλά ήταν ένα μήνα πρώτη της επανεκλογής του, όπως δηλαδή είναι τώρα περίπου τον Κάρολο Παπούλια. Θα ξαναψήφιζε, πιστεύετε, ο Καραμαλής, ο οποίος είχε χάσει για 30.000 ψήφους πρόεδρο και θα συνέχιζε να δίνει την εξουσία στο Πασό? Καλά, αφήστε ο Καραμαλής, γιατί με αυτόν μπορεί να, πολλά μπορεί να έκανε, ας πούμε ένα οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Προφανώς και όχι. Γιατί αν πήγαινε τότε η Νέα Δημοκρατία σε εκλογές, 6 μήνες μετά τον Απρίλιο του 2000 που είχε χάσει, με τον τρόπο που είχε χάσει, τέλος πάντων, ας μην τα ανοίξουμε το κεφάλαιο, ας πάρουμε την επίσημη εκδοχή της ελαχίστης διαφοράς. Και μετά από 3,5 εκατομμύρια υπογραφές που είχαν συλλεγεί, θα κέρδιζε ο Καραμαλής με 10 μονάδες. Αυτό θα είχε συμβεί. Όμως, δεν μπορούσε πια να το κάνει γιατί τον είχε ήδη ψηφίσει. Και άρα η μπάλα έμεινε μόνο στα πόδια του Κωστή Στεφανόπουλου, ο οποίος, θα μου επιτρέψετε εδώ μια παρένθεση, έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής του να μπει στην ελληνική ιστορία. Ειλικρινά με λυπεί πάρα πολύ, πήγε θερμός φίλος του πατέρα μου, τον θυμάμαι στο σπίτι μας με κοντά παντελονάκια, αλλά ειλικρινά θλίβομαι πάρα πολύ, διότι αυτός ο άνθρωπος με τη συμπεριφορά του έχασε την ευκαιρία να μπει στους μεγάλους ελληνικής ιστορίας. Είχε γίνει βουλευτής, υπουργός, αρχηγός κόμματος, πρόεδρος δημοκρατίας. Δεν σκέφτηκε αυτό που είχαν πει οι αρχαίοι στο Διαγόρα, μα δεν θα φτάσει και στον Όλυμπο. Δεν είχε παραπάνω, τα είχε κάνει όλα. Εάν εκείνη την ημέρα ο Κωστής Στεφανόπουλος έλεγε, Πρωθυπουργέ, ή θα δεχτείς το δημοψήφισμα ή παρετούμε, που σήμαινε εκλογές γιατί η ίδια Βουλή δεν μπορεί να εκλέξει δύο προέδρους, ο Κωστής Στεφανόπουλος θα είχε μπει στο πάνθεο των μεγάλων. Δυστυχώς για αυτόν και για την Ελλάδα αποφάσισε να μείνει στην ομάδα που τελικά πάντα ανήκε. Ίσως μικρούς, σε αυτού που θα ξεχαστούν. Πάμε λοιπόν τώρα στην περίπτωση που βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, ένα μήνα πρώτης προεδρικής εκλογής. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η πολιτική πρωτοβουλία δεν είναι όλη στο 100% στα χέρια της κυβερνήσεως. Υπάρχει μια ιδιόμορφος κατάσταση. Για να συγκεντρωθούν οι 180 ψήφοι που είναι απαραίτητοι για να εκλεγεί πρόεδρος δημοκρατίας, πρέπει να υπάρξουν οι εξής συνδυασμοί. Ή να ψηφίσει τον πρόεδρο
το Πασό και η Νέα Δημοκρατία, άρα πάνω από 180, ή να ψηφίσει τον πρόεδρο το Πασό, ο λαός και ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω από 180, ή να ψηφίσει τον Παπούλια, το Πασό, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, πάνω από 180. Το ΚΚΕ, όπως λέτε, δεν ψηφίζει ποτέ για τους δικούς του λόγους, ούτε και θα ψηφίσει και τώρα. Το εδήλωσε άλλωστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και έχει πει όχι, ας πούμε τελευταία μη θα ψήφιζε ναι για αυτόν τον λόγο. Φτάνει το Πασόκ με τον ΣΥΡΙΖΑ να εκλέξουν πρόεδρο? Όχι. Εάν ο Καρατζαφέρης έλεγε εγώ ψηφίζω πρόεδρο, ό,τι και να γίνει, δεν είχε νόημα η στάση της Νέας Δημοκρατίας, διότι που τα κατάφερε δεν μπορεί μόνο να μπλοκάρει την εκλογή πρόεδρου.